πραγματικά ασχολείται και όλη τη τηλεόραση με αυτό το θέμα. Παρετήθηκε ο Νίκος ο Καρβέλας από τον Greek Idol. Τη συμπαράστασή μας στο κανάλι του Αλφα, που πραγματικά περνάει δύσκολες στιγμές και στους Γερμανούς, γιατί οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Και πρέπει να καταλάβουν και να τους εξηγήσουμε ορισμένα πράγματα. Ωραίο το show. Είναι ωραίο να παρετούνται άνθρωποι πριν καλά-καλά ξεκινήσει ένα show. Ελπιδοφόρο. Είναι πραγματικά πολύ ωραίο, ένα καλό ξεκίνημα. Και... Παλιά για να πάει κάτι καλά σφάζανε ένα κόκορα. Τώρα σφάζουν ένα παρουσιαστή. Κατάλαβε τι το κάνουν έτσι. Τι θα κάνουν όλα εκείνα τα τρέλια που ξεκινούσαν από τα πάνινα παπούτσια του Καρβέλα και ανέβραν μέχρι τα μαλλιά. Άσε αυτό, τόσα λεφτά πεταμένα. Μπορεί να ντύσουν έτσι την Ευγενία Μανολίου. Δεν ξέρει τώρα, μπορεί να αλλάξουν λίγο. Και βέβαια με απόλυτη μουσική συνέχεια ο Γιάννης ο Κότσιρας έπαιρνε τη θέση του. Αλλά τέλο πάντων σημασία έχει ότι έχει δημιουργηθεί ένα θέμα με το Greek Idol και θέλουμε κι εμεί να δώσουμε λύση. Προτείνουμε υποψήφιου κριτέ, παρουσιαστέ μάλλον για το παιχνίδι, ένα μικρό top. Κάποιες προτάσεις από το Άδερο Βίλα στα γρήγορα. Πρόεδρο, γιατί για πρόεδρος ήταν αυτό. Δεν ήταν ο πρόεδρος της Επιτροπής. Στο νούμερο 10 λοιπόν θα μπορούσε ίσως να το παρουσιάσει τώρα η Πετρούλα η Κωστίδου. Θα λέγεται Ο Σουλτάν Άιντολ, γιατί ανυψώνει το ηθικό των παιχτών. Θα μπορούσε να το παρουσιάζει ο Γιούρι Γκέλλερ στο νούμερο 9. Θα λέγεται Don't Do It, Idol, γιατί ήταν κουμπάρος του Μάικλ Τζάκσον. Μπορεί να το παρουσιάζει στο νούμερο 8 η Άντζελα Δημητρίου, να λέγεται Troopies Idol, γιατί είναι ασφαλτή. Στο νούμερο 7 θα μπορεί να το παρουσιάζει, ξέρω εγώ, η Τζούλια Αλεξανδράτου, η Σάσα Μπάστα, η Ζέτα Θεοδωροπούλου, γιατί έτσι, και θα λέγεται Sex Factor. Στο νούμερο 6 θα μπορούσε να το παρουσιάζει ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, να λέγεται Greek Zorro Idol, γιατί πάντα ήθελε να είναι πρόεδρος. Στο νούμερο 5 μπορεί να το παρουσιάζει ο Έκτορας Μποτρίνη, να λέγεται Εφιάλτης στο μικρόφωνο και θα μπορεί να μαγειρεύει και τα νούμερα. Στο νούμερο 4 βέβαια μπορεί να το παρουσιάζει ο Αλέξανδρος Πετρίδης και να λέγεται Star Shine Idol, γιατί έχει και δόντι. Θα μπορούσε να το παρουσιάζει ο Σπύρος Γρίβας. Θα λέγεται La Pure Idol για να προσθέσει γαλλική φινέτσα. Στο νούμερο 2 θα μπορούσε να το παρουσιάζει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Είδωλον των ελληνικών θα λέγεται. γιατί οι Έλληνες ανακάλυψαν τα talent show, κυρίες και κύριοι, γι' αυτό. Τι Greek Idol κι αηδείς. Και ευνηδιασμός ότι θα πάρει ευγενία παιχνίδι, θα το πάρει ο Άδωνης. Είδωλον των ελληνικών. Αν ψάξουμε στην ιστορία, το πρώτο talent show είχε γίνει κάπου στην αρχαία αγορά. Οι Ολυμπιακοί αγώνες talent show ήταν. Δεν είναι ουσιαστικά τι ήταν. Talent show, reality show. Γυμνό talent show. Και στο νούμερο 1 θα μπορούσε να το παρουσιάζει άνετα ο Τάσος Κουνέλης. Ποτίσαμε το ταλέντο μας, θα λέγεται. Γιατί με τόσο πότισμα ξεφυτρώνουν νέα ταλέντα, κυρίες και κύριοι.